Με ποια είμαι? Hi girls! Μου ζητήσατε βίντεο με την αγαπητή Καταλίνα και πώς μπορούσαμε να σας το αρνηθούμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Τα 5 αγαπημένα nude κραγιόν της κάθε μίας. Λοιπόν, εάν σας αρέσουν τα βίντεο με πολλά κραγιόν, κάντε like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα πάτε να δείτε το βίντεο που κάναμε στο κανάλι της Καταλίνας. Ξεκινάμε λοιπόν? Ξεκινάμε! Θα ξεκινήσω με το αγαπημένο μου Liquid Lipstick Nude, το οποίο είναι Anastasia Beverly Hills στην απόχρωση Pure Hollywood και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο nude rose χρώμα, το οποίο πηγαίνει με όλους τους τόνους επιδερμίδας και είναι αυτό το rose mauve, το σκούρο, το πολύ Instagram. Ναι, αυτό, body makeup και λοιπά. Ναι. Ναι. Και στεγνώνει αμέσως και πάρα πολύ, δεν μεταφέρεται καθόλου. Τρως, πίνεις, βγαίνεις έξω, αυτό θα είναι πάντα εκεί. Σου ξηραίνει τα χείλη? Καθόλου. Καθόλου, τέλειο. Ξεκινάω και εγώ με ένα liquid lipstick. Είναι από την Aden. Είναι το νούμερο 2, θα το βρείτε στο beautybeauty.gr και θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό CON στα σχόλια της παραγγελίας για να έχετε και ένα δωράκι από μένα και το Beauty Beauty. Λοιπόν, είναι το κλασικό nude καφέ που θα βάλεις. Πάει με όλα τα μακιγιάζ. Δεν έχω βρει μακιγιάζ με το οποίο να μην μπορώ να φορέσω το συγκεκριμένο. Τρως, πίνεις, καπνίζεις, φυλάς, αγκαλιάζεις, το οτιδήποτε. Ooh, girl! Κάνω πολλές δραστηριότητες. Δεν πάει πουθενά. Είναι τέλειο. Το έχω λατρέψει. Στεγνώνουν γρήγορα. Σου ξηραίνουν λίγο τα χείλη αυτά. Αλλά μένουν εκεί. Όλη μέρα. Και είναι και στα 7,5 ευρώ. Οπότε είναι καλή τιμή τους. Τέλειο. Εμένα επόμενο αγαπημένο είναι από Kylie Jenner το Candy K. Είναι επίσης, μοιάζει πάρα πολύ με το Pure Hollywood, πιο οικονομικό βέβαια. Αυτό που μου αρέσει, αλλά μπορεί να μην αρέσει σε πολλά άτομα, είναι ότι μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Έχει μία γεύση σαν βανίλια, κέικ, Χριστούγεννα, έτσι αυτή τη μυρωδιά. Το μόνο μείον είναι ότι στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ, δηλαδή σου ξηραίνει τα χείλη. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ, έτσι nude. Το παρήγγειλα από kyliecosmetics.com, το site της Kylie, γιατί μόνο εκεί έχει τα αυθεντικά, οπότε... Γιατί κυκλοφορούν πολλά... Μούφα. Ναι. Εγώ θα σας πάω σε ένα υπερβολικά αγαπημένο μου, το έχω δείξει σε βίντεο, το λατρέψατε κι εσείς, πήγατε και το πήρατε και ξεπούλησε. Προφανώς μιλάω για τις Golden Rose, το υγρό, το κραγιόν, το νούμερο 10. Εντάξει, ειδικά με τα δικά σου χείλη, αυτό θα πηγαίνει πάρα πολύ. Είναι το τέλειο mauve, gris, nude crayon. Είναι ψυχρό, ε. Είναι ψυχρό αρκετά. Είναι απίστευτο. Είναι πιο ενυδατικά τα συγκεκριμένα υγρά crayon. Δεν σου ξηραίνουν τα χείλη. Κρατάνε παρόλα αυτά. Κρατάνε λίγο λιγότερο από αυτό της Aden, αλλά κρατάνε. Η τιμή τους είναι στα 5 ευρώ, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικά, 4,90. Τα λατρεύω, έχουν τρομερές αποχρώσεις, αλλά ειδικά το συγκεκριμένο, εάν κάνετε smoky και βάλετε μετά αυτό, Slay, απλά. Πάλι από Kylie και είναι το Dolce K. Και στην αρχή δεν μου πολύ άρεσε γιατί ήταν πολύ καφέ. Η φόρμουλα είναι ήδη με το Candy K, όπως το είπα πριν, αλλά είναι πολύ καφέ, ενώ δεν φαίνεται καφέ, φαίνεται σχεδόν ίδιο με το Candy K. Και αυτό που κάνω είναι βάζω μια στρώση πρώτα του Dolce K και από πάνω βάζω κάποιο άλλο nude και έτσι κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ομπρέ, κάνεις? Και ομπρή αλλά και από πάνω. Ναι, τέλεια. Έχει πολύ ωραία φόρμουλα της Kylie και έχει τέλεια συσκευασία. Ναι, το packaging είναι... unflake. Έχω να σας δείξω αυτό εδώ, είναι από τη σειρά MAT της 17, είναι το νούμερο 35. Τα έχεις δοκιμάσει ποτέ αυτά? Ναι. Ναι, πώς φαίνονται? Ροζούμς, πολύ ωραία, πολύ ενδυτικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο όταν το δείτε θα τρομάξετε λίγο γιατί παρά είναι ανοιχτόχρωμο, γιατί όμως είναι το αγαπημένο μου nude. Είναι το nude που μπορείς να το βάλεις από πάνω από το οποιοδήποτε κραγιόν και θα το κάνει πιο ανοιχτό. Συνδυάζεται απίστευτα, η φόρμουλά του είναι matte φυσικά και συνδυάζεται με πάρα πολλά διαφορετικά κραγιόν που έχω. Αυτό είναι που μου έχει κάνει εντύπωση το συγκεκριμένο. Έχω και άλλες αποχρώσεις από αυτά τα κραγιόν. Είναι σταθερότατα και ας μην είναι σε υγρή μορφή, είναι σε bullet μορφή.
Εντάξει, το χρώμα του για πολύ ανοιχτό χρώμα σε επιδερμίδες πιστεύω ότι μπορεί να φορεθεί και μόνο του σαν nude. Και εγώ φορά το myth. Το myth της MAC. MAC. Ναι. Σου μοιάζει. Πολύ. Σου αυτό, μοιάζει. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ότι προσπαθούσα να θυμηθώ τι μου μοιάζει και ήταν το myth. Είναι και ντουπάκι λοιπόν. Ντουπάκι. Φοβερό κραγιόν. Αν δεν έχετε δοκιμάσει MAC κραγιόν από 17, είναι κορυφαία. NYX. Θα πάω στο Soft Matte Cream. Η απόγρωση είναι η Cairo. Βανίλια, καραμέλα βανίλια. Κάτσα καραμέλα βανίλια, ναι, κι αυτό. Ωραίο μικρό πινελάκι. Μπορείς να κάνεις τη γραμμή εύκολα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ανοιχτό όπως βλέπετε. Και είναι βασικά παρόμοια η χρήση του με αυτό που κάνει η Κωνσταντίνα με το 17. Αυτό μόνο του δεν το έχω βάλει ποτέ, δεν μου αρέσει τόσο ανοιχτό σε μένα. Γιατί με τα ξανθά μαλλιά είμαι σαν νεκρή. Μ' αρέσει να το βάζω πάνω από ροζ, πάνω από έτσι πιο σκούρο μοβ. Ναι. Κάνεις και ρόμπρε με αυτό άνετα. Πολύ εύκολα. Φυσικά. Έτσι. Εγώ τώρα θα πάω στην MUA, το οποίο είναι ένα χρώμα που λατρεύω, είναι το Totally Nude. Το έχω φορέσει και από μόνο του σε tutorial στο κανάλι μου και το αγαπήσατε πάρα πολύ, το παραγγείλατε από το site, μου το στέλνατε σε φωτογραφίες, είναι αυτό εδώ. Εντάξει, τι να πει κανείς για το συγκεκριμένο, είναι το ιδανικό nude rose, απαλό rose, που μπορείς να φορέσεις. Έχει και λίγο καφετί μέσα, είναι πραγματικά ένα χρώμα πασπαρτού, μπορείς να το βάλεις με τα πάντα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, με όλα τα μακιγιάζ. Η φόρμουλα του είναι matte. Δεν κρατάει πάρα πολλές ώρες, αλλά για την τιμή του που είναι μόνο 2 ευρώ το παίρνεις και μαζί σου, δηλαδή δεν, ναι. Δεν έχεις παράπονο για αυτή την τιμή. Αν δεν έχετε δοκιμάσει matte κραγιόν από MUA, πρέπει, και αυτή η φόρμουλα έχει και μαύρο κραγιόν. Αλήθεια. Oh yes. Συνεχίζεις. Το έχω. Αλλά κάνουμε nude, οπότε δεν το έδειξα. Τέλεια, και περνάω στο τελευταίο μου και αγαπημένο. Θα σας τα κάνω όλα swatch στο χέρι μου. Παράλληλα θα τα βάλει η Κωνσταντίνα εδώ, ναι, στο υπέροχο μοντάζ που κάνει. NYX Lingerie στην απόχρωση 3 που είναι Lipli, Lipli. Lipli νομίζω, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, θα με βρίσετε, αλλά όλα μοιάζουν μεταξύ τους λίγο. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ καλό ντουπ για Αναστάσια Beverly Hills και Hollywood. Γενικά έχω βρει το χρώμα που μου αρέσει. Και προσπαθώ να το βρω σε από όλες τις εταιρείες, ώστε να ξέρεις, έχω διαφορετικές φόρμουλες και όλα σχετικά. Αλλά το χρώμα είναι αυτό που μου αρέσει. Γενικά δεν στεγνώνει γρήγορα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Και αυτό είναι που μετράει για μένα. Και είναι πολύ οικονομικό, ναι, σαν NYX. Ωραία. Λοιπόν, και το δικό μου τελευταίο είναι πάλι Golden Rose, αυτή τη φορά από τα Velvet Matte, το νούμερο 38. Είναι από την καινούρια σειρά. Εντάξει. Τι να πει κανείς, είναι ένα καφέ ροδακινί. Ροδακινό κοϊραμιδό. Αυτό όλο. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Δεν το έχω ξαναδεί σε άλλη εταιρεία το συγκεκριμένο. Hairflip. Αυτό εδώ. Όπως βλέπετε τα nude μου είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το χρησιμοποιώ συνέχεια για καθημερινά μου μακιγιάζ. Γιατί το καφέ ροδακινί μου αρέσει να το χρησιμοποιώ μόνο πρωί. Εμένα προσωπικά. Τη σύστασή τους. Την ξέρετε, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτά στο κανάλι μου. Είναι matte, κρατάνε αρκετές ώρες για κραγιόν σε bullet μορφή. Είναι οικονομικά. Γενικά ξέρετε πόσο τα προτιμώ. Έχω πάρα πολλές αποχρώσεις από τα συγκεκριμένα. Έχει όλη τη Golden Rose εδώ πέρα. Πρέπει να κάνω βίντεο μόνο για αυτά, μου φαίνεται. Ναι. Πρέπει. Είμαι η Golden Rose Girl. Εάν θέλετε να δείτε ένα τέτοιο βίντεο, κάντε like σε αυτό το βίντεο για να ξέρω και να το κάνω. Και dislike. Μύρισε. Μύρισε Κάιλι. Μύρισε λίγο Κάιλι. Μην τα πω. Της αρέσει. Σ' αρέσει. Α, σ' αρέσει. Εγκρίνεις Κάιλι. Εγκρίνεις Κάιλι. Άμα δεν εγκρίνεις θα της στείλω email. Θα της πω, άκουσε να δεις Κάιλι. Bitch. Λούνα, διφωνή. Λοιπόν, αυτά ήταν τα 5 αγαπημένα nude κραγιόν της κάθε μίας. Κάντε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Και στην Καταλίνα φυσικά. Τώρα θα πάτε στο δικό της κανάλι και θα δείτε ένα βίντεο που κάναμε και εκεί. Work Slay Makeup Tutorial. Yes! Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ ευχαριστώ! Περνάμε πάντα υπέροχα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Φιλιά πολλά! Φιλάκια!